οποίος είναι αποκλεισμένος στο Καζακστάν. Κέρο μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εσείς? Καλά, καλά και εμείς. Πιέρο μου, όταν ήρθε η μεταγραφή, σίγουρα δεν μπορούσες να φανταστείς αυτό το σενάριο, ότι θα ήσουν αποκλεισμένος σε ένα ξενοδοχείο στο Καζακστάν και ότι θα υπήρχε πανδημία. Δεν το είχα προγραμματίσει, αλλιώς δεν θα το έγινε κάτι μεταγραφή. Θα έμενες εκεί, ε? Θα έμενα με τη γυναίκα μου, θα έμενα με τους φίλους μου, τους συμπαίκτες μου. Θα είχα κάποιον, αλλά εντάξει, τώρα που είμαι στο ξενοδοχείο εδώ και ένα μήνα, είμαι υγιής πάνω απ' όλα. Υπάρχουν συμπαίκτες μου εδώ, όπου εγκλωβιστήκαμε από την αρχή της πανδημίας. Και μοιράζομαι το χρόνο μου μαζί τους. Πιέρο μου, πώς ήρθαν τα πράγματα? Πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Έγινε η μεταγραφή, πήγε στο Καζακστάν και μετά από πόσες μέρες ξεκίνησε αυτό με τα κρούσματα εκεί? Είχα να αποφασίσω μέσα σε λίγα 24 ώρα για τη μεταγραφή μου στην Αστάν, όπου αποφάσισα να κάνω αυτή τη μεταγραφή μετά από πολλή συζήτηση και σκέψη με ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύομαι και με καθοδηγούν καθημερινά, όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Εντάχθηκα στην ομάδα της Αστάνας. Ήμουν στην Τουρκία για προετοιμασία. Η Μαρία είχε μείνει στη Δανία. Εγώ έκανα την προετοιμασία μου στην Τουρκία και μετά πήγα στην Αστάνα για να αρχίσει το πρωτάθλημα. Είχαμε συνεννοηθεί, είχαμε προγραμματίσει ότι η Μαρία θα μάζευε τα πράγματα από τη Δανία μαζί με την οικογένειά της και θα πήγαινε στην Κύπρο, όπου θα ερχόμουν τον Μάρτη για την Εθνική, όπου δεν πήγα ποτέ. Και εγκλωβιστήκαμε ο ένας στην Κύπρο και ο άλλος στην Αστάνα. Και από εκείνη την ημέρα, εγώ μόνος εδώ στο ξενοδοχείο, κάνω καθημερινά προπονήσεις για να διατηρηθώ σε ένα καλό επίπεδο. Αν και εφόσον ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, να είμαι σε μια καλή κατάσταση. Ναι. Πιέρο μου, ρεαλιστικά, πώς είσαι εσύ ψυχολογικά, πώς είναι η καθημερινότητά σου? Και σου λέω ρεαλιστικά, γιατί ξέρεις, καμιά φορά θέλουμε να δώσουμε και αυτόν το αισιόδοξο μήνυμα, αλλά υπάρχουν και στιγμές σίγουρα που δυσκολεύεται ένας άνθρωπος, και πόσο μάλλον όταν είναι αποκλεισμένος μόνος του μακριά, έτσι δεν είναι? Ξυπνάω κάποιες φορές και αναρωτιέμαι αν θέλω να σηκωστώ από το κρεβάτι. Γιατί εδώ και ένα μήνα μέσα σε 4 τείχους σε ένα δωμάτιο είναι λίγο ψυχοφθόρο. Αλλά όπως είπες και εσύ, πρέπει να δίνουμε τα θετικά μας μηνύματα, γιατί αυτός ο αόρατος εχθρός σκοτώνει ανθρώπους. Και γι' αυτό πρέπει να μένουμε σπίτι, να κάνουμε υπομονή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει και η τεχνολογία. Αν μη τι άλλο, στη δική μου περίπτωση τη χρησιμοποιώ συχνά. Φαντάζομαι όλος ο κόσμος αυτή την περίοδο την χρησιμοποιεί συχνά. Πιέρο μου, μπαίνουν κανονικά στα δωμάτια να καθαρίσουν, να τακτοποιήσουν, ή ισχύουν άλλοι κανόνες τώρα που είναι περίοδος καραντίνας? Μπαίνουν κανονικά στα δωμάτια με μάσκες και καθαρίζουν, ναι. Ναι. Το ξενοδοχείο αυτό έχει κλείσει μόνο για τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος κόσμος να μπει μέσα στο ξενοδοχείο. Ναι, απλά υπάρχει όμως ο κόσμος που δουλεύει και μπαινοβγαίνει. Γι' αυτό σε ρωτώ αν έχουν αλλάξει τις συνθήκες. Σίγουρα, ο κόσμος που δουλεύει πληρεί όλα τα κριτήρια υγιεινής και
επιβάλλεται να είναι σε μια κατάσταση υγιεινή, τέλος πάντων. Ναι, και να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες που πρέπει να αντεπεξέλθουν για να είναι εκεί, τέλος πάντων, να βγαίνουν στο ξενοδοχείο. Κύριε μου, πόσες φορές σε παίρνει η Μαρία τηλέφωνο την ημέρα? Χάρη μου, πάρα πολλές φορές, την έχω πεθυμίσει. Όπως σας είχα πει πριν, είχαμε προγραμματίσει τη συνάντησή μας στην Κύπρο, αλλά αυτή η συνάντηση δεν ήταν εφικτή. Ελπίζω με όλα να τελειώσουν καλά και να κάνουμε υπομονή και να ανοίξουν τα αεροδρόμια και να πάμε όλοι στους δικούς μας ανθρώπους. Βέβαια. Αυτό, εν τω μεταξύ, Πιέρο μου, όλα αυτά έχουν έρθει αμέσως μετά το γάμο. Δηλαδή, δεν πέρασαν και πάρα πολύ χρονικό διάστημα, γιατί ήρθε η μεταγραφή, έφυγες, πήγες στην Τουρκία για προπονήσεις με την ομάδα, την καινούργια σου ομάδα, και ξαφνικά ξέσπασε η πανδημία. Αλλά είναι αυτό το ότι με χαμόγελο και αισιοδοξία θα περάσει. Θα περάσει όλο αυτό. Γρουσούζικος γάμος. Γιατί γρουσούζικος, Πιέρο? Όχι, αστεία, εντάξει. Να κάνουμε λίγο χιούμορ, είσαι αυτή την κατάσταση που ζούμε. Κοίτα, να σου πω κάτι, μπορεί να είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό που ζεις αυτή τη στιγμή, γιατί είσαι σε μια ξένη χώρα, είσαι με ανθρώπους που δεν πρόλαβες να αναπτύξεις την ουσία σχέσεις μαζί τους και να πεις ότι έχω, ρε παιδί μου, 2-3 ανθρώπους εδώ που μπορώ να πω τα ισόψυχά μου, έτσι να τα βγάλω κι εγώ από μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, αν σκεφτούμε, νομίζω, σε τι κατάσταση βρίσκονται άλλοι, είναι αυτό που λες, είμαστε καλά, θα κάνουμε υπομονή, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Έχουμε την υγεία μας ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω και τον καιρό να είναι... Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχουμε την υγεία μας, να μένουμε σπίτι, να κάνουμε υπομονή, γιατί μένοντας σπίτι βοηθούμε αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή και πολεμούν για εμάς. Ναι, παιδιά, πολεμούν γιατί... για την πανδημία. Κέρο, εντωμεταξύ, ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι και ωραίο το κλαπ των παντρεμένων, αλλά προφανώς δεν θα μπορείς να μου απαντήσεις. Το κλαπ των παντρεμένων, αν είναι εντάξει να προχωρήσουμε και εμείς, αλλά φαντάζομαι ο Πιέρος τώρα... Σαν παντρεμένος ζούσε και πριν ο Πιέρος, αν μπορεί να σου πει. Δεν έχει καμιά διαφορά, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν είχα κάποια μεγάλη διαφορά, να σου πω, στο πριν ή μετά το γάμο. Αλλά μπορεί να σου πει και η Χριστιανά που είναι δίπλα σου. Αν αλλάζουν τα πράγματα. Αν αλλάζουν τα πράγματα, ναι. Μετά τα παιδιά αλλάζουν κάποια πράγματα. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ σε και αυτό. Όταν είμαστε, ας πούμε, και όταν περάσεις 2-3 μέρες μαζί, ας πούμε, με τον σύντροφό σου. Εγώ, ρε παιδί μου, να πω για την δική μου την περίπτωση, αφού με ρωτάτε. Μέσα στη ρουτίνα και μέσα στην καθημερινότητα είναι πολύ διαφορετική η ρυθμή όταν δουλεύουν και οι δύο. Απαιτητικά ωράρια, απαιτητικά προγράμματα, πολλές ώρες απουσίας και μέρες απουσίας, στη δική σας την περίπτωση, Πιέρο μου, από το σπίτι, γιατί σε κανονικές συνθήκες απουσιάζεται και αρκετές μέρες και νύχτες από τα σπίτια σας, έτσι δεν είναι, άρα και από τις οικογένειές σας. Όταν βρεθείς με τον άλλο, ας πούμε, όταν πήγαμε με τον Γιώργο κάπου τα Χριστούγεννα 2-3 μέρες, είπαμε ότι περνούμε ωραία μαζί τελικά. Ενώ πρέπει να. Χρειάζεται ένα ζευγάρι να έχει και αυτές τις 2-3 μέρες μόνο του. Δηλαδή, ξαναθυμάσαι πώς είναι να είσαι μόνη σου με τον σύντροφό σου. Και... Πώς να είσαι εσύ μαζί του, έτσι είναι. Και εκείνος μαζί σου, έτσι. Οι δυο, χωρίς τα παιδιά. Όταν έχεις παιδιά, πιστεύω ότι αλλάζει όλη η ζωή σου προς το καλό. Και σίγουρα το να είσαι με τον σύντροφο σου μόνη σας είναι λιγοστές οι φορές. Γι' αυτό πρέπει να τις εκμεταλλευτείς στο έπακρο, όπως έκανες πιο παγιά πριν να έχεις παιδιά. Ναι, εντάξει, σου λέω, αλλάζουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, σίγουρα όλα τα παντρεμένα ζευγάρια με παιδιά καταλαβαίνω ακριβώς για ποιον πράγμα μιλάμε. Και θεωρώ ότι τα παιδιά δεν φέρνουν κοντά τα ζευγάρια. Θεωρώ ότι αν είσαι καλά με τον άλλον, θα σε φέρουν πιο κοντά. Αν δεν είσαι καλά με τον άλλον, χωρίζεις. Είναι η προσωπική μου άποψη από την εμπειρία που έχω μέχρι σήμερα. Τα παιδιά είναι
είναι κοινή αγάπη, έρωτας, λατρεία κλπ. Αλλά πέρα από όλη αυτήν τη γλύκα, την ομορφιά, την χαρά που φέρνουν σε ένα σπίτι, αν είσαι καλά με τον άλλο, θα το ζήσεις έτσι. Αν δεν είσαι καλά, ναι, θα βγαίνει τάση, γιατί εγώ έκανα το ένα, γιατί εγώ έκανα το άλλο, γιατί εσύ δεν έκανες το ένα, γιατί εσύ έκανες το άλλο. Θα τσακωθείς πάρα πολλές φορές, σου φέρνει μια απίστευτη ένταση, που αν είσαι καλά με τον άλλον, θα είσαι μια χαρά. Αν δεν είσαι καλά με τον άλλον, χωρίζεις. Ρεαλιστική η απάντησή σου. Αυτό πιστεύω. Σίγουρα, δεν είσαι καλά με τον άλλον, δεν θα προχωρούσες σε ένα παιδί. Ναι. Καλά, μην το πεις, Πιέρο μου. Έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος λέει ότι έκανε ένα παιδί για να ξαναέρθει πιο κοντά και για να φτιάξει ο γάμος. Αλλά αυτό νομίζω είναι ουτοπικό. Δεν έχω δει κανένα γάμο να φτιάχνει αν είχε προηγουμένως προβλήματα κάνοντας παιδιά. Έχω δει όμως τέτοιους γάμους να διαλύονται. Με την προϋπόθεση ότι θα έρθει πιο κοντά ως ζευγάρι. Ναι. Μάμα, ήταν διαλυμένη διαδήλωση που λέει ο λόγος πριν. Ναι. Το παιδί τι να κάνει? Δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Να πάω σε άλλο θέμα. Που θέλω να το ρωτήσω πολλά γι' αυτόν. Κέρο μου. Τι είναι που θέλεις, Χαρή μου. Βλέπω πολλά story με τους φίλους που κάθεστε, βλέπετε μαζί τραγουδιστές, live, τραγουδάτε, περνάτε ωραία. Φίλους όμως τώρα που την καινούργια την ομάδα που είσαι, έκαμε σε το μικρό χρονικό διάστημα? Με τους... ναι, έχω κάνει. Ειδικά με τους συμπαίχτες μου που βρίσκομαι στο ξενοδοχείο μαζί τους. Βρισκόμαστε σε κάποιο δωμάτιο, μαγειρεύουμε μαζί, παίζουμε διάφορα παιχνίδια και περνάμε την ώρα μας ώστε να μην βαρεθούμε. Ναι. Δηλαδή το καθημερινό σου πρόγραμμα είναι ξυπνάς, προπόνηση, μετά φαντάζομαι... Ξυπνώ, προπόνηση, φαγητό, να παίξουμε λίγο μπας στο κινητό, να μιλήσουμε λίγο με την οικογένεια μας, με τη γυναίκα μας, και μετά τη νύχτα πάω στο άλλο δωμάτιο μαζί με τους συμπαίχτες μου, μαγειρεύουμε και περνάμε τη νύχτα μας εκεί. Ξέρεις, όλο αυτό, Πιέρο μου, που περιγράφεις, ξέρεις, ακούγεται ναι, αλλά πάρα πολλές οι ώρες. Δηλαδή, άμα κάτσει ένας άνθρωπος και σκεφτεί το, πάρα πολλές οι ώρες. Εγώ δεν ήθελα να σου κάνω. Σπίτι, θα πας στο δωμάτιο, θα πας στην κουζίνα, θα πας στο σαλόνι, είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο. Και πόσο μάλλον είσαι στο Καζακστάν, φαντάζομαι ότι έχεις και την έννοια το δικό σου. Όπως και εκείνοι έχουν την έννοια τη δικιά σου, που εντάξει, είσαι λίγο πιο περιορισμένος εσύ. Ενώ δεν κάνεις άσκοπες κινήσεις έξω, φαντάζομαι ότι δεν βγαίνετε έξω καθόλου από ό,τι μας είπες. Καθόλου. Μέχρι το σούπερ μάρκετ μπορούμε να πάμε. Κρατώντας μαζί μας ένα χαρτί το οποίο λέει ότι μένουμε στο ξενοδοχείο. Γιατί δεν μπορείς να πάεις πάνω από κάποια μέτρα. Εντάξει, μέχρι εκεί. Η οικογένεια μου είναι και αυτή σπίτι, όπως όλος ο κόσμος είναι σπίτι. Τους μιλάω καθημερινά. Μου έχουν λείψει, τους έχω λείψει. Εντάξει, αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή. Νομίζω είναι η μόνη λύση, ναι. Δεν έχει άλλη λύση. Χαίρο μου, μαγειρεύετε μόνοι σας? Έχω μικρή κουζίνα και μαγειρεύουμε, ναι. Άρα δεν σας προσφέρει φαγητό το ξενοδοχείο, δεν μαγειρεύει κάποιος. Πρέπει εσείς να φροντίσετε γι' αυτό. Όχι, μας προσφέρει φαγητό το ξενοδοχείο. Εξαρτάται από την όρεξη που έχουμε. Ναι. Κάποιες φορές μαγειρεύουμε, κάποιες φορές παραγγέλνω από το ξενοδοχείο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πρέπει να βρεις τρόπους πώς να σκοτώσεις και την ώρα σου, να περάσει και η ώρα. Πιέρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα. Και σε εσάς. Να είσαι καλά, Πιέρο μου. Ξέρουμε ότι αυτή την εβδομάδα είναι λίγο δύσκολη για τα πράγματα λόγω της πανδημίας. Αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει να φροντίσουμε στο επόμενο εορταστικό τραπέζι να μην λείψει κανείς. Mm-hmm. Ναι, mm-hmm. Γιατί ήδη κάποιοι δεν θα ξανασυναντηθούν. Είναι αυτό που σκεφτόμουν προηγουμένως
Και αυτό που είπαμε και στις 24 ώρες, και αυτό που σκεφτόμουν προηγουμένως, το να είμαστε καλά, ξανασυναντηθούμε. Ήδη κάποιοι δεν θα συναντήσουν τους δικούς τους. Ήδη κάποιοι άνθρωποι μετρούν απώλειες. Οπότε τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Πιέρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ναι, εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Να είσαι καλά, Πιέρο μου. Γεια σου. Γεια σου.